Μας συγχωρέστε μία διόρθωση. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για τη χώρα, στη χώρα για το θέμα αυτό είναι ο κ. Πρωτοψάλτης, που είναι εκεί στην καρέκλα και θα μιλήσει μετά από μένα προφανώς. Και δεν το λέω κολακευτικά γιατί είναι συνεργάτες μου ως διοικητής της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ, για όσο το ξέρετε, είναι ο πρώην ΟΑΕΔ. Αλλά διότι σε διάστημα ενός έτους έχει ολοκληρώσει μέσω του συστήματος των βάουτσερ κατάρτισε 220.000 ανέργους και εργαζομένους σε ψηφιακές δεξιότητες και έχει ήδη πιάσει τον στόχο που έχουμε για τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εργασίας για το τέλος του 2023, που είναι πραγματικές δαπάνες πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι αυτό που σας είπα τώρα να γίνει, θα σας πω και το αρνητικό ρεκόρ. Το Υπουργείο Εργασίας κατέχει ταυτόχρονα δια της ΔΥΠΑ και του κυρίου Πρωτοψάλτη το θετικό ρεκόρ στις δαπάνες κατάρτισης, αλλά ταυτόχρονα δυστυχώς κατέχει και το αρνητικό ρεκόρ, γιατί στο ΕΣΠΑ 1420, 1423, με τον ΙΣΥΝ 3, έχουν ενταχθεί για την κατάρτιση έργα ύψους 340 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων έχουν δαπανηθεί τα 8 εκατομμύρια. Έχουμε απορρόφηση της τάξης του 1%. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτονόητο ότι κάποιος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο κύριος Πρωτοψάλτης την έχει κάνει με την ομάδα του και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και θερμά συγχαρητήρια. Επίσης να σας πω ότι μόλις χθες βρισκόμουν προσκεκλημένος στις Amazon Web Services τη μεγάλη εκδήλωση, δεν ξέρω αν πήγες Κυριάκο. Έφυγε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα άφησα ψηφιακά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, η Amazon Web Services έκανε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για ζητήματα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και είχε πάνω από 2.000 ανθρώπους από τη startup community πώς θα συνδέσουν τις startups με την κατάρτιση. Με είχαν προσκαλέσει και τους ευχαριστώ και έχουμε συμφωνήσει και αρχές Νοεμβρίου θα υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας της Amazon Web Services και της ΔΥΠΑ και θα κάνουμε και ένα πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα όπου η Amazon θα εκπαιδεύσει 1.000 ανθρώπους στις δεξιότητες του cloud, θα πιστοποιήσει η Amazon ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν skills, έχουν ικανότητες στη διαχείριση του cloud και θα τους εξασφαλίσει και δουλειά το πρόγραμμα για τουλάχιστον 6 μήνες αμέσως μετά την λήξη της εκπαίδευσής τους. Και αυτό το κάνουμε στη συνεργασία με την ΟΤΕ Academy, την Ακαδημία του ΟΤΕ. Άρα κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα, δεν καθόμαστε. Και έχουμε λίγο τώρα στα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα στην αγορά εργασίας και πώς αυτά συνδέονται με την κατάρτιση. Στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι εξαιρετικά οξύμορο που εκ πρώτης όψης φαίνεται παράλογο. Ποιο είναι το οξύμορο? Έχουμε μία επίμονη ανεργία που αποκλιμακώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Πλέον είμαστε σταθερά κατά το 11%, είμαστε πλέον στο 10,8, 10,6, 10,5. Όμως είμαστε λέει στην καλύτερη μας επίδοση περίπου των τελευταίων 15 ετών. Παραμένουμε όμως σε διψήφιο αριθμό ανεργίας και παραμένουμε μία από τις υψηλότερες ανεργία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η δεύτερη υψηλότερη στην ακρίβεια, πρώτη είναι η Ισπανία. Ενώ όμως από τη μία πλευρά οι δείκτες λένε ότι έχουμε αυτή την επίμονη ανεργία που σιγά σιγά κατεβαίνει, από την άλλη σχεδόν οποιοδήποτε κλάδος εμφανιστεί στο γραφείο μου, το μόνο που μου ζητά είναι να του βρω εργατικά χέρια. Κάνει η ΔΥΠΑ ό,τι μπορεί. Έχω πολλές φορές επικοινωνήσει με τη ΔΥΠΑ και έχουμε βρει εργαζόμενους για επιχειρήσεις που ζητάνε. Θα σας πω ότι η εμπειρία μου δεν είναι πολύ θετική. Όχι από τη ΔΥΠΑ, η ΔΥΠΑ τους βρίσκει, αλλά από αυτούς που βρίσκει, οι μισοί δεν πάνε και από τους μισούς που πάνε, φεύγουν σε μια εβδομάδα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και έτσι μπαίνουν οι κατασκευές, φέρτε μας εργαζόμενο το εξωτερικό. Μπαίνουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, φέρτε μας εργαζόμενο στο εξωτερικό. Μπαίνουν ο ΣΕΤΕ του τουρισμού, φέρτε μας εργαζόμενο στο εξωτερικό. Μπαίνει ο ΣΕΒ, παιχνοποιεί τους βιομηχάνους, φέρτε μας εργαζόμενο στο εξωτερικό. Άμα κάνουμε δεκτά όλα τα αιτήματα μετακλείσεων εργαζομένων, θα πρέπει να εισάγουμε περίπου 700.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δηλαδή πάνω από την ανεργία που έχουμε. Εμείς κανονικά, εάν όλοι οι άνεργοι θέλουν να βρουν δουλειά, θα είμαστε στο 0. Εμείς είμαστε στο 10. Ψηφίσαμε και διατάσσαμε το παρελθόν
Θυμάμαι, είχε ψηφίσει ο Μάξο Βορύδης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μια διάταξη που έλεγε ότι μακροχρόνια άνεργοι μπορούν να πάρουν και 50 ευρώ επιδότηση και να πάνε να δουλέψουν και στο χωράφι, χωρίς να χάσουν τα δικαιώματα του μακροχρόνιου ανέργου και ό,τι συνεπάγεται τον έσαι μακροχρόνιο άνεργο, προσδοκώντας ότι ένα μεγάλο αριθμό αυτών των ανθρώπων θα θελήσει να πάρει και τα επιπλέον χρήματα και τη επιδότηση και του μισθού στο χωράφι και να διατηρήσει τα επιδόματα που παίρνει. Το λέτε συχνά πολύ, λέτε τα επιδόματα είναι που του κάνουν να μην γίνουν να δουλέψουν. Ξέρετε πώς πήγαν στη διάταξη Βορύδη? Πώς νομίζετε? Στην επικράτεια λέτε τώρα, έτσι. Μηδέν. Εγώ είπα στο Υπουργείο, μου βρείτε έναν να πάει να τον φωνάξω, να τον βγάλω στον αυγιά, να τον κάνω ήρωα. Να πω βρήκαμε τον ένα που πήγε. Ούτε ένας. Άρα εδώ υπάρχει ένα πραγματικά οξύμορο. Προσέξτε, μιλάμε για μακροχρόνια ανέργους. Δεν μιλάμε για κάποιον που έχει δουλειά και την αφήνει για να πάει στο γράφι. Μιλάμε για ανθρώπους που υποτίθεται δεν έχουν καμία δουλειά για πολλά χρόνια. Και λέω υποτίθεται, γιατί αν είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, με κάποιο τρόπο ζουν. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Κατά συνέπεια, έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Για μένα οι αποφάσεις μετακλήσεως εργαζομένων δεν απαγορεύονται, είναι ένα εργαλείο. Αλλά δεν μπορεί να είναι η πρώτη λύση. Πρέπει να είναι η τελευταία. Πρέπει να έχουμε εξαντλήσει όλες τις άλλες λύσεις πριν φτάσουμε σε αυτήν. Ένα από τα σημεία λοιπόν που σίγουρα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και να φτιάχνουμε το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος είναι η κατάρτιση. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, στην ευρωπαϊκή ορολογία, το reskilling και το upskilling των εργαζομένων μας. Γιατί συμβαίνει κάτι που είναι αληθές. Οι δεξιότητες που απέκτησαν οι εργαζόμενοι μας, μάλλον όχι οι εργαζόμενοι, το εργατικό δυναμικό στο σύνολο, σε παρελθούσες εποχές, δεν είναι αναγκαστικά ταυτόσιμες με τις ανάγκες που έχει σήμερα η αγορά εργασίας. Γιατί σύν το χρόνο και λόγω της υψηλής τεχνολογίας, Κυριάκο, άλλαξε τόσο πολύ η ίδια η αγορά εργασίας και οι ανάγκες της, που τελικά πάρα πολλοί άνθρωποι μείναν πίσω. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε όσο μπορούμε πιο αξιόπιστα και όσο μπορούμε πιο γρήγορα όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε στις πραγματικές ανάγκες της σημερινής αγοράς εργασίας. Προσέξτε, δεν θα λύσει αυτό όλα μας τα προβλήματα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο έλλειμμα εργατικού δυναμικού ανειδίκευτων εργατών. Των λιγότερο εξειδικευμένων. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μεγάλο έλλειμμα σε εξειδικευμένες εργασίες. Μας λείπουν, φέρω ένα παράδειγμα, φανοπαφείς. Μας λείπουν, ξέρετε ποιο είναι το πιο φοβερά σε ζήτηση επάγγελμα στην εστίαση? Ο λατζέρης. Δεν έχουμε λατζέριδες. Δεν μπορούν να ανοίξουν εστιατόρια, ανοίγουν με τη μισή τους δύναμη, με τη μια τους κουζίνα, δεν βρίσκουν λατζέρι. Ξέρω ότι στην Ελλάδα η κοινωνική μας διαπαιδαγώγηση, σχεδόν άματι αφετηρία του νεωτέρου ελληνικού κράτους, ήταν να γίνουμε όλοι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου και μην κοροϊδευόμαστε. Η κάθε μαμά για το παιδί της ονειρεύει τον δει γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό. Μέχρι εκεί. Φιλόλογος ή αρχαιολόγος που πήγα εγώ είναι ήδη αρχίζει να γίνει λίγο μπασλάς. Λοιπόν, καλά, δεν συζητάμε για το αν θα μπει στα ΤΕΗ ή σε τεχνική σχολή. Αυτό θεωρείται περίπου κοινωνική αποτυχία. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Δεν είναι καινούριο, μην είναι σαν δάσμα, δεν είναι νίκο μου τη παρούση εποχή. Η μεγαλύτερη διαφωνία του αείμνηστου πρώτου κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια με την τότε φαναριώτικη νομεκλατούρα του νεοσυστάτου ελληνικού κράτους ήταν ότι οι φαναριώτες θέλαν να ιδρύσουν πανεπιστήμιο και αυτό θέλουν να ιδρύσει τεχνική σχολή. Εκείνοι έλεγαν μας λείπουν σπουδαγμένοι άνθρωποι και αυτός έλεγε μας λείπουν μαραγκοί και τσιλουργοί. Δολοφονήθηκε ο Ιωάννου Καποδίστριας το Σεπτέμβριο του 27 και μετά τι έγινε? Οι φαναριώτες ίδρυσαν το πρώτο πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα την Νομική Σχολή Αθηνών, και την ονόμασαν Καποδιστριακό προς τιμήν αυτού που δεν το έθελε. Είναι λίγο οξύμορο. Αλλά έτσι από τότε προτιμήσαμε πρώτα να φτιάξουμε δικηγόρους και μετά να φτιάξουμε ξυλουργούς, μηχανικούς, χτίστες και οτιδήποτε άλλο. Είναι μεγάλη αντιστροφή κοινωνική στην Ελλάδα αυτή. Πρέπει να την καταπολεμήσουμε ήδη στα σπίτια μας, στην οικογένειά μας, στο κοινωνικό μας περίγυρο. Δεν είναι αποτυχία κάποιος να σπουδάσει ένα τεχνικό επάγγελμα. Μπορεί να βγάζει δε και πολύ περισσότερα χρήματα από ένα που θα σπουδάσει ένα πανεπιστήμιο. Συχνά λέμε με αυτό που βγάζει περισσότερα, ενώ δεν πήγε στο πανεπιστήμιο και βγάζει περισσότερα από τον άλλο που πήγε. Μα δεν είναι παράλογο αυτό. Συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγορά εργασίας πληρώνει αυτό που έχει έλλειψη.
Σαν δικηγόρους δεν έχουμε έλλειψη. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε πολλούς. Δεν έχω τίποτα κάτω των δικηγόρων, μπα εδώ. Του αγαπώ και έχω πολλούς φίλους. Αλλά ότι η πληθώρα του παραμένει πληθώρα είναι γεγονός. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τι σχεδιάζουμε να κάνουμε, και έχουμε και την ευκαιρία να το κάνουμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δώσει αυτή την περίοδο αθρηστικά τους μεγαλύτερους πόρους που είχαμε ποτέ στη διάθεσή μας για να σχεδιάσουμε και να ολοκληρώσουμε τέτοιου τύπου προγράμματα. Reskilling και upskilling δηλαδή. Για ποιο λόγο? Γιατί συμπίπτουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Ήδη με τον Κυριάκο Πυρακάκη σχεδιάζουμε μαζί ένα τέτοιο πρόγραμμα, τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, για το reskilling και το upskilling και την πιστοποίηση από πολύ μεγάλους κολοσσούς 100.000 ανθρώπων στις ψηφιακές δεξιότητες με πιστοποίηση από IBM, από Amazon, από Google, από Microsoft. Μας ενδιαφέρει να παράξουμε ανθρώπους που θα βρουν πολύ εύκολα δουλειά. Γιατί έχοντας τέτοιου τύπου πιστοποίηση, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρεις. Άρα το να βρεις δουλειά αύριο θα είναι σχεδόν βέβαιον. Ούτως ή άλλως το έλλειμμά μας σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μας λείπουν. Όσους και να εκπαιδεύσουμε, πάλι δεν μας φτάνουν. Και βεβαίως ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα μέσω Ταμείου Ανάκαμψης από τη ΔΥΠΑ που είναι εν εξελίξει και προχωράει. Είναι ακριβώς πάνω στο χρονοδιάγραμμά του. Για να μπορούμε να προχωρήσουμε και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε τα προγράμματα μαθητείας, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι ίσως κάτι που δεν έχουμε προβάλλει όσο θα έπρεπε, Σπύρο, το πόσο πραγματικά τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αλλαγή της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Βρίσκουμε ανθρώπους, τους βάζουμε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί η ΔΥΠΑ. Δουλεύουμε στην επιχείρηση, πληρώνουμε εμείς ασφαλιστικές εισφορές στο μισθό τους, πληρώνουμε τα φαγητά τους, τη διαμονή τους. Και όταν τελειώνουν πια από την επιχείρηση, παίρνουν και πιστοποίηση την επιχείρηση ότι έχουν μάθει αυτή τη δουλειά. Και αυτοί μπορούν να βγουν αύριο και να είναι έτοιμοι. Και έχουμε προγράμματα για νεότερες ηλικίες, έχουμε προγράμματα και για μεγαλύτερες ηλικίες. Ποικίλουν τα προγράμματα αυτά. Ψάχνοντας ολοένα και περισσότερο να βρούμε ποια τμήματα του εργατικού μας δυναμικού δεν έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς, μπορούμε να πούμε τα βεβαιότητες. Χρειαζόμαστε περισσότερα προγράμματα για τις γυναίκες. Είμαστε πολύ πίσω στο βαθμό, πρόεδρε, που μπορούμε να απορροφήσουμε γυναίκες στην αγροεργασία και εκεί πρέπει να σκεφτούμε και λίγο πιο έξυπνα. Θα ενθαρρύνουμε την λειτουργία, την εργασία των γυναικών με τηλεεργασία. Ένα από τα προβλήματα για να πάει μια γυναίκα να δουλειά είναι γιατί δεν έχει να αφήσει το παιδί της. Αν όμως μπορεί να έχει μετρήσιμη παραγωγικότητα από το σπίτι της με τηλεεργασία, αυτό θα μπορούσε να λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε focus στους νέους. Έχουμε μεγάλη ενεργία στους νέους, άρα μεγάλο περιθώριο να αυξήσουμε το ενεργό εργατικό μας δυναμικό από αυτή την κατηγορία. Όπως λέτε, ετοιμάμε τη διάταξη από πρώτου χρόνου για τους συνταξιούχους, για να μπορούμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα εργασία και στους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν μέσο όρο ηλικίας 60 χρόνια, ίσως και παρακάτω. Δεν είναι γέροι. Δεν είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να εργαστούν. Δεν είναι άνθρωποι που είναι άχρηστοι. Είναι άνθρωποι πάρα πολύ χρήσιμοι. Και εφόσον ίδιο επιλέξουν, θα τους δώσουμε το κατάλληλο κίνητρο για να μπορούν να εργαστούν και να αυξήσουν το εισόδημά τους και παράλληλα να προσφέρουν στην αγορά εργασίας. Το αντεπιχείρημα του παίρνουν τη δουλειά ενός νέου, εδώ δεν ευσταθεί, σας είπα, γιατί έχουμε τεράστιο έλλειμμα εργατικού δυναμικού. Στα αλήθεια, ένας νέος που θέλει να βρει δουλειά στην Ελλάδα σήμερα, θα βρει δουλειά. Σας διαβεβαιώ. Αν θέλει να βρει δουλειά. Όταν λέω να βρει δουλειά, δεν εννοώ δουλειά γραφείου διευθυντής. Γιατί το όνειρο, όταν σου λέει κάποιος να βρει δουλειά στην Ελλάδα, 9 στους 10 θεωρούν δουλειά γραφείου διευθυντής. Δεν εννοώ αυτό. Λέω, αν θέλει να βρει δουλειά. Αν θέλει να βρει δουλειά, θα βρει δουλειά. Γιατί επαναλαμβάνω, το έλλειμμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η πρόεδρος του ΕΒΑ το γνωρίζει, γιατί σίγουρα αυτά σας λένε και οι δικές σας, τα δικά σας μέλη, Σοφία μου, εδώ στο ΕΒΑ. Δεν μπορείς να λένε κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει επιχείρηση σήμερα που να μην ζητάει εργαζομένους. Το πρόβλημα μας είναι ανάποδο από την από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια πράγματι δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Σήμερα δεν μπορείς να βρεις εργαζόμενους. Και όσο η κυβερνητική πολιτική θα προσελκύει ολοένα και περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα, τόσο η πίεση στην αγορά εργασίας θα αυξάνεται, δεν θα μειώνεται. Άρα και εμείς πρέπει να κινηθούμε κέρια, γρήγορα και αποφασιστικά. Θα σας διαβεβαιώσω, λοιπόν, κλείνοντας, ότι το θέμα αυτό το έχουμε δει πάρα πολύ ζεστά. Επιδιώκουμε συνεργασία με μεγάλους φορείς. Θέλουμε να το μοντέλο με την Amazon Web Services να το επεκτείνουμε και σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Θα θέλαμε να δούμε παρόμοια προγράμματα με την IBM, με την Google, με την Microsoft. Δεν κάνω επιλογή εταιρεών, τη Cisco, ενώ με ενδιαφέρει να δω κολοσσούς τεχνολογικούς
να ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το εργατικό μας δυναμικό και να το πιστοποιήσουν αυτοί, έτσι ώστε να έχουμε ανθρώπους με πραγματικά εφόδια, όχι μόνο στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Και να πω κιόλας επίσης ότι έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαίνησης όλων των σχολών ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, όπου είμαστε απολύτως μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουν τελειώσει πια οι διαγωνισμοί και οι συμβάσεις. Θα έχουμε πλήρη ανακατασκευή όλων των σχολών της ΔΥΠΑ. Στη νέα περίοδο, τα σχολεία της ΔΥΠΑ, τα δείτε σήμερα, είναι σχολές που έχουν να ανακοινιστούν και να καλοποιηθούν, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένα σχολείο που λειτουργεί κάθε χρόνο και που κανείς δεν το φροντίζει και που είναι και τεχνικής εκπαίδευσης, έχει την εικόνα αυτή που μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε εξασφαλίσει αναγκαίους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωράνε οι διαγωνισμοί με το ΤΑΙΠΕΔ. Θα είμαστε απολύτως έτοιμοι του χρόνου το καλοκαίρι να γίνει ανακαίνιση σχολών αυτών και να προβάλλουμε και ένα πολύ καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον σε όλο αυτό. Και φυσικά, μέσα σε αυτά τα πολλά προγράμματα κατάρτισης, όχι μόνο πια του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του νέου ΕΣΠΑ, που και εκεί έχουμε πολύ μεγάλους πόρους, θα βγάλουμε προγράμματα και με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε και μέσω των ΚΕΚ να μπορέσει να γίνει πραγματική κατάρτιση, αλλά, το τονίζω αυτό, με διεθνή πιστοποίηση, το τονίζω, με διεθνή πιστοποίηση, για να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι δεν θα κάνουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Γιατί ξέρετε ότι στην κατάρτιση του παρελθόντος στην Ελλάδα υπήρχε μια κακή φήμη και πολλές αμαρτίες, δεν θα πω περισσότερα. Ο αναμάντος πρώτος των λίθων Βαλέτο, αλλά εδώ θα σας πω πώς το αισθάνομαι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δώσει τεράστια ευκαιρία να καταρτήσουμε το προσωπικό μας, το εργατικό μας δυναμικό και να χτίσουμε το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. Εάν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και εγώ προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και να συνδέσω το όνομά μου με μια τόσο μεγάλη εθνική αποτυχία. Άρα είναι τελείως βέβαιο ότι δουλειά θα την κάνουμε διαφάνεια, θα την κάνουμε σωστά, θα την κάνουμε γρήγορα και θα την κάνουμε και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.